Κυρίες και κύριοι, τι συζητάμε σήμερα? Τι είναι ο νέος νόμος που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Πρόκειται για μια ακόμη ψηφίδα που υπηρετεί την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη μετάβαση. Ένας ακόμα κρίκος στην ασταμάτητη αλυσίδα νόμων και διατάξεων που ψηφίζονταν σωριδών και όλη την προηγούμενη περίοδο, διαλύουν το περιβάλλον, τις ζωές των κατοίκων, τις τοπικές οικονομίες, στο όνομα της κλιματικής αλλαγής και της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το νέο φρούτο είναι οι λεγόμενες υπεράκτιες ΑΠΕ και η αποφασιστική επιτάχυνσή τους. Όποιος παριστάνει τον έκπληκτο, και αναφέρομαι στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αρκεί να θυμηθεί τις σχετικές ανακοινώσεις της Κομισιόν ήδη από τις αρχές του χρόνου για να το αντιληφθεί. Τι προβλέπει η νέα νομοθετική ρύθμιση? Προβλέπει ομά ότι δεν αρκεί η καταστροφή ενός βουνού, κάθε δάσους, κάθε βουνού, και έρχεστε τώρα και βάζετε και τη θάλασσα μέσα. Γιγάντες ανεμογεννήτριες που θα μπουν δίπλα στην ξηρά και σε ρηχά νερά, εκεί που ψαρεύουν οι τοπικοί ψαράδες. Μιλάμε για ανεμογεννήτριες πραγματικά τέρατα, με ύψος ενός μικρού βουνού, που θα κυριαρχούν στον ορίζοντα και θα δημιουργήσουν ανυπολόγιστες περιβαλλοντικές καταστροφές. Και είναι τουλάχιστον θράσος να φέρνετε ένα νέο νομοσχέδιο για αύξηση των ΑΠΕ την ίδια ώρα που οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας ανακοίνωσαν ότι θα πουλάνε το ηλεκτρικό ρεύμα μισό ευρώ την κιλοβατόρα. Μισό ευρώ, δηλαδή 200 με 300 ευρώ το χρόνο για ένα ψυγείο. Και επειδή έρχεται ο χειμώνας, σημαίνει 1,5 έως 2 ευρώ την ώρα και για μια μεγάλη ηλεκτρική σόμπα. Η πολιτική της πράσινης μετάβασης, της απελευθερωμένης ενέργειας, της απολιγνητοποίησης, της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του υγροποιημένου φυσικού αερίου, φορολογεί μια λαϊκή οικογένεια που χρησιμοποιεί ηλεκτρικές σόμπες με 30 έως 40 ευρώ τη μέρα, για να βγάζουν δισεκατομμύρια ευρώ οι επιχειρηματίες των ΑΠΕ, η παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο, οι μεγαλοκατασκευαστές που εγκαθιστούν ΑΠΕ σε όσο πιο δύσβατα μέρη μπορούν. Οι Γερμανοί και Αμερικάνοι κατασκευαστές των συστημάτων αυτών, οι εφοπλιστές επίσης που μεταφέρουν το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG, και οι Αμερικάνοι προμηθευτές τους χρεώνουν με πάνω από 30 ευρώ την ημέρα εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκές οικογένειες. Και μιας και μιλάμε για το LNG, το έχετε κάνει σημαία σας, ενώ γνωρίζετε πολύ καλά πως η μεταφορά και η αποθήκευσή του ενέχει σοβαρούς περιβαλλοντικούς κινδύνους. Τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν επίσημα ότι κατά την αεροποίησή του το υγροποιημένο LNG αυξάνει την έκκληση μεθανίου στην ατμόσφαιρα, η οποία έχει πολλαπλάσια αρνητική επίδραση συγκριτικά με το διοξίδιο του άνθρακα στο ζήτημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Αναγνωρίζουν επίσης ότι η αύξηση της μεταφοράς LNG θα αυξήσει τις διαρροές μεθανίου αλλά και εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, αφού αντικειμενικά γίνεται πιο μεγάλη, πιο περίπλοκη η αλυσίδα εφοδιασμού του φυσικού αερίου συγκριτικά με τη μεταφορά του με αγωγούς. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι το αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα του LNG δεν περιορίζεται στο μεθάνιο. Αφορά τη ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της ιχθυοπανίδας με επιπτώσεις στην αλιεία. Οι αεροποιητές των σταθμών υποδοχής LNG αντλούν μεγάλες ποσότητες θαλασσινού νερού, αναμειγνύοντάς το με υποχλωριώδες νάτριο, με τοξική επίδραση στους υδρόβιους οργανισμούς. Η κατασκευή υποδομών των τερματικών σταθμών LNG δημιουργεί ισχυρά ηχητικά ρεύματα επίσης, που επιδρούν στη ζωή, στη μετανάστευση των θαλασσίων ειδών. Επίσης, αυξάνεται ο κίνδυνος ατυχήματος μεγάλης έκτασης από τη γυτνίαση τέτοιων υποδομών με δασικές εκτάσεις ή τον αστικό ιστό. Και μετά από όλα αυτά, έχετε το θράσος να κάνετε μαθήματα για την προστασία δήθεν του περιβάλλοντος.
Μια προστασία παρέχει η πολιτική σας και αυτή είναι των συμφερόντων κάποιων μεγάλων επιχειρηματιών. Γι' αυτό την ίδια ώρα που επιβαρύνεται τα λαϊκά νοικοκυριά με χιλιάδες ευρώ υπερτιμολογημένο ρεύμα, προτείνεται οι επιχειρηματικοί όμιλοι να επιδοτούνται επειδή άκουσον δεν καταναλώνουν ηλεκτρικό ρεύμα. Θέλετε να επιδοτήσετε τους ομίλους για να μην παράγουν. Περιμένουμε να δούμε πώς θα δικαιολογήσουν και αυτή την ανομαλία τα επικοινωνιακά σας επιτελεία. Βιομήχανοι να επιδοτούνται επειδή λέτε δεν καταναλώνουν. Και την ίδια στιγμή η γιαγιά που θέλει ζέστη το χειμώνα και έχει μια σόμπα να πληρώνει ως και 1.000 ευρώ το μήνα. Η πράσινη μετάβαση τελικά καταδικάζει λαϊκές οικογένειες σε ενεργειακή φτώχεια. Κυριολεκτικά θα τις αφήσετε να παγώσουν. Και την ίδια ώρα που συμβαίνει αυτό, φέρνετε ένα νομοσχέδιο που προωθεί περαιτέρω πανάκριβες ανανεώσιμες πηγές. Και από κοντά όλοι όσοι, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, τάχα διαφωνούν με το σχέδιο νόμου, αλλά συμφωνούν με το στρατηγικό του στόχο, την στόχευσή του. Ας μας εξηγήσουν πώς αλλιώς θα πιαστούν οι στόχοι για πράσινη ενέργεια και απολιγνητοποίηση. Πώς θα πιαστούν οι στόχοι για τη διευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Πώς θα υλοποιηθεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει αναγορεύσει την Ελλάδα σαν περιοχή στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Η απλή λοιπόν αλήθεια που δεν τολμάτε να πείτε είναι πως η πράσινη ανάπτυξη που στηρίζετε όλοι σας εδώ μέσα απαιτεί ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά παντού, σε βουνά και θάλασσες. Άραγε, πόσο πράσινο είναι να καταστραφούν απτάγραφα και τα βουνά της Ηπείρου μέχρι την Νότια Λακωνία, από τον Εύρο και την Εύβοια μέχρι την Κρήτη, από το Βόρειο Αιγαίο μέχρι τα νησιά του Ιωνίου. Μόνο στη Μύκονο δεν βάζετε ανεμογεννήτριες. Γιατί άραγε, μήπως έπαψε να είναι το νησί των ανέμων. Χέρι-χέρι, όλες οι κυβερνήσεις προώθησαν ένα νομοθετικό πλαίσιο που σταδιακά επιτρέπει ανανεώσιμες πηγές παντού, πρακτικά, χωρίς περιορισμούς. Και το σχέδιο νόμου που συζητάμε σήμερα, που διευκολύνει ακόμα περισσότερο τις ΑΠΕ σε περιοχές Natura, είναι μια ακόμα πράξη στο ίδιο δράμα. Συμφωνείτε όλοι σας στην επιθετική προώθηση των υπεράκτιων ΑΠΕ, αφού υπερψηφίσατε στις αρχές του χρόνου την σχετική απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου που πρόβλεπε γρήγορη προώθηση των υπεράκτιων ΑΠΕ με συντομότερη αδειοδοτική διαδικασία. Δηλαδή την ουσία του σχεδίου νόμου που φέρνει η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Αυτό υπερψηφίσατε όλοι σας, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ μερικούς μήνες πριν. Τι αποδεικνύεται τελικά? Ότι όλα αυτά μεταφράζονται σε καταστροφή ζωής εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, στη δραστική επιβάρυνση του περιβάλλοντος, σε καταδίκη σε ενεργειακή φτώχεια εκατομμυρίων εργαζομένων στην Ελλάδα. Σήμερα έρχεται αποφασιστικά, πιστεύουμε, στο προσκήνιο η πρόταση του ΚΚΕ για την ανάγκη να αξιοποιηθούν όλες οι πηγές ενέργειας που διαθέτει η χώρα και να πάψει επιτέλους η ενέργεια να αποτελεί εμπόρευμα. Προβάλλουμε το μοναδικό δρόμο που μπορεί να αντιμετωπίσει οριστικά την εκμετάλλευση και εξαθλίωση. Υπάρχει αυτή η λύση, υπάρχει διέξοδος προς όφελος των λαϊκών συμφερόντων. Να μπει ένα τέλος στον καπιταλισμό, να προχωρήσει η κοινωνία μας στο σοσιαλισμό. Γι' αυτό βέβαια χρειάζεται ριζική αλλαγή πορείας. Η εργατική τάξη, ο λαός να πάρουν στα χέρια τους το τιμόνι της εξουσίας, τα κλειδιά της οικονομίας. Το πρόβλημα συνεπώς είναι πολιτικό και δεν μπορεί να λυθεί χωρίς σύγκρουση με τον πραγματικό αντίπαλο, με την άρχουσα τάξη, χωρίς ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου. Στις σημερινές συνθήκες, μέσα σε αυτή τη ζούγκλα, ο κάθε μονοπωλιακός όμιλος αποφασίζει αν, πότε, πού θα επενδύσει, ποια ενεργειακή πηγή θα χρησιμοποιήσει, με κριτήριο μόνο το ποσοστό κέρδους του. Γι' αυτό, με κριτήριο το κέρδος, ο κάθε όμιλος έχει το δικό του σχέδιο, ανταγωνίζεται τους άλλους για να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και να ισχυροποιήσει τη θέση του. Το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους στο δρόμο του αγώνα, της σύγκρουσης, για να απαλλαγεί η λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας από τους νόμους αυτού του καπιταλιστικού κέρδους.
Έτσι μόνο θα ανασάνει ο λαός. Για να ανοίξει ο δρόμος για μια πραγματική λαϊκή ευημερία, απαιτείται να κοινωνικοποιηθούν τα εργοστάσια, τα μέσα παραγωγής, να εδραιωθούν σχέσεις κοινωνικής ιδιοκτησίας, να υπάρξει επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός στην οικονομία. Αναφερόμαστε δηλαδή σε ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, όπου όλες οι εγχώριες ενεργειακές πηγές, τα μέσα παραγωγής, διανομής, μεταφοράς της ενέργειας θα αποτελούν κοινωνική, κρατική ιδιοκτησία. Δηλαδή θα υπάρχει ενιαίος κρατικός αποκλειστικά φορέας ενέργειας ως μηχανισμός της εργατικής λαϊκής διακυβέρνησης εξουσίας. Τι θα πετύχουμε έχοντας ξεριζώσει το καπιταλιστικό κέρδος ως κριτήριο της ενεργειακής πολιτικής? Θα πετύχουμε να υπάρχει ενεργειακός σχεδιασμός κεντρικά που θα μπορεί να αναπτύξει την παραγωγή, να ικανοποιεί συνδυασμένα το σύνολο των κοινωνικών αναγκών. Τι χειροπιαστά μπορεί να διασφαλίσει η πρόταση εξουσίας του ΚΚΕ σήμερα στην Ελλάδα? Πρώτον, αφού θα απαλλαγούμε από τις δεσμεύσεις του εμπορίου ρήπου και γενικότερα της πράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εγχώρια αποθέματα λιγνίτη θα μπορούν να αξιοποιηθούν ξανά για την ηλεκτροπαραγωγή με σύγχρονες μονάδες υψηλής απόδοσης που θα αξιοποιούν και νέες τεχνολογικές δέσμευσης και αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα. Θα μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν για την παραγωγή υδρογόνου. Δεύτερον, θα προχωρήσει η κατασκευή νέων μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων. Θα αυξηθεί η σχετική ηλεκτροπαραγωγή, συμβάλλοντας και στις ανάγκες άρδευσης στον τομέα της αγροτικής παραγωγής. Δεν θα εξαρτάται πλέον ο βαθμός συμμετοχής των υδροηλεκτρικών έργων από τον ανταγωνισμό των ομίλων και τα κερδοσκοπικά παιχνίδια του χρηματιστηρίου ενέργειας. Τρίτον, θα δοθεί έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην αναβάθμιση της εγχώριας παραγωγής υποδομών για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από την κατασκευή ανεμογεννητριών μέχρι τον οικιακό εξοπλισμό με προτεραιότητα τους ηλιακούς θερμοσύφωνες. Σε αυτό το πλαίσιο θα μειωθεί δραστικά η αξιοποίηση του φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή. Τέταρτον, με γνώμονα το σύνολο των λαϊκών αναγκών θα προσδιοριστεί το μέγεθος, η ορθή κατανομή, η χωροθέτηση των αιολικών πάρκων για να αποφευχθεί ο κορεσμός συγκεκριμένων περιοχών με τις γνωστές αρνητικές συνέπειες στα δάση και στον υδροφόρο ορίζοντα. Αντίστοιχα, θα προσδιορίζεται ο βαθμός αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας, της εγχώριας γεωθερμίας, που έχει υψηλό συντελεστή απόδοσης. Δεν περιμένουμε βέβαια παθητικά να έρθει κάποια μεγάλη μέρα που θα λυθούν όλα τα προβλήματά μας. Μπαίνουμε μπροστά στους καθημερινούς αγώνες, όπως για παράδειγμα στους δίκαιους αγώνες των κατοίκων σε ολόκληρη τη χώρα απέναντι στα νέα επενδυτικά σχέδια των ενεργειακών ομίλων που προωθούνται σε βάρος λαϊκών αναγκών. Καταθέτουμε προτάσεις και σας λέμε σήμερα, εδώ και τώρα, να αρχίσετε να τις υλοποιείτε προκειμένου να μην βρεθούμε μπροστά σε τραγικές καταστάσεις. Την ίδια στιγμή πρέπει να υπάρξει κυριολεκτικά συναγερμός. Μισό ευρώ η κιλοβατόρα σημαίνει τεράστια κλιμάκωση της ενεργειακής φτώχειας. Καλούμε το λαό λοιπόν να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και να απαιτήσει άμεση επαναλειτουργία λιγνητικών μονάδων, κατάργηση του λεγόμενου ευρωπαϊκού τέλους διοξιδίου του άνθρακα, την κατάργηση της ρήτας αναπροσαρμογής των ειδικών φόρων και του χρηματιστηρίου ενέργειας και όχι τη μετατροπή σε στήριξη ομίλων ενέργειας από τον κρατικό προϋπολογισμό που πάλι πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Την εγκατάλειψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας που εκτινάσουν το κόστος του φυσικού αερίου. Τη δραστική ουσιαστική μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς μεταφορά της τιμής του στις πλάτες των εργαζομένων μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό.